και να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Νεφελούδη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Και... εμείς καλά, εσείς πώς πάτε? Καλά είμαστε κι εμείς. Η μάχη των, η μάχη των εργασιακών. Εμείς βάζουμε. Μας να μας δώσει μια πρώτη απάντηση σε σχέση με αυτό, Γιάννη μου. Ναι, βέβαια. Έτσι, βέβαια, να, βέβαια, για να βέβαια, έχουμε μια ολοκληρωμένη βέβαια, εικόνα. Βέβαια, βέβαια. Ναι, είναι σαφές ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Γι' αυτό που καταστήσαμε την αντικία αυτή, που δεν ισχύει μόνο στις κρατήσεις για τα θέματα υγείας, αλλά συνολικά στις κρατήσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Πάρα πολλές από αυτές δεν γίνονται στο καταβαλλόμενο ποσό, αλλά γίνονται στο ποσό της αρχικής σύνταξης που ήταν το 9, η οποία έχει περικοπεί 12 φορές. Αυτό αποκαταστάθηκε με τον νόμο τον τελευταίο που ψηφίστηκε για το ασφαλιστικό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι εδώ που έχει ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο, για να δούμε, ζητάνε όμως αντιδρούν και στην επιβολή του 6% στις επικουρικές για την υγεία. Γιατί και λέει στις επικουρικές. Δεν υπάρχει, δεν ωφελούμαστε τίποτα σε σχέση με τα ταμεία, με την υγεία κλπ. Είναι χωρίς αντικείμενο. Γιατί στις επικουρικές να πληρώνουν 6% για την υγεία? Να σας πω με τις επικουρικές. Δεν έχω βιβλιάριο δηλαδή τις επικουρικές, δεν έχω κάτι που να. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τη διαδικασία της καταβολής των επικουρικών συντάξεων έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετωπίσαμε την περασμένη περίοδο που είχε να κάνει με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Και μιλήσαμε αντί για αυτό εμείς για το συντελεστή βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων. Ένα κρίσιμο μέγεθος για να μπορέσει πραγματικά να καταβάλλονται. Ένα μέρος τουλάχιστον τα λεφτά τα οποία είχαν καταθέσει από τα λεφτά τους οι ασφαλισμένοι. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα και έχετε δίκιο που το θέτετε αυτά, τα οποία πρέπει να επαναρρυθμιστούν στην πορεία. Σε αυτή τη φάση τα εντοπίζουμε, προσπαθούμε να μπούμε στη διαδικασία εφαρμογής, να ελαφρύνουμε. Αυτός ο μήνας και ο επόμενος θα είναι ένας καλός μήνας για τους συνταξιούχους, υπό την έννοια ότι θα εφαρμοστούν τα αντισταθμιστικά που ψήφισε η Βουλή για την περικοπή του ΕΚΑΣ, όσους έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αρχίζει το σύστημα να ομαλοποιείται και θα βγει. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον. Πρακτικά σημαίνει ότι το. Την το Δεκέμβρη, δηλαδή, επειδή είπατε ότι θα είναι καλός μήνας. Σε αυτούς που κόπηκε. Έτσι. Σε αυτούς που κόπηκε. Με αυτό το δεδομένο μιλάμε τώρα, εντάξει. Φυσικά. Είναι... Φυσικά. Γιατί μιλάτε τώρα για την περίπτωση που και οι δύο έπαιρναν ΕΚΑΣ. Για την περίπτωση που και οι δύο έπαιρναν ΕΚΑΣ, για την περίπτωση που το ποσό αναπηρία. Θα επιστραφεί στον έναν από τους δύο. Και... από πότε να το περιμένουν, γιατί ξέρετε, μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στη διαδικασία, πάνε... στη διαδικασία μέσω της ειδίκα του υπολογισμού, του εντοπισμού, του υπολογισμού κτλ. Ξέρετε, μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία. Πιστεύω ότι στο Δεκέμβριο, μέσα στο Δεκέμβριο, αυτές θα καταβληθούν. Όπως θα καταβληθεί σε ποσό αυτό που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός για την κάρτα σύντησης σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων, επειδή δεν μπορεί να βγει κάρτα. Όπως επίσης θα καταβληθεί και το ΕΚΑΣ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αναπηρικές συντάξεις ή να έχουν μπροστά αναπηρία πάνω από 80%. Και μια σειρά από άλλα μέτρα που έχουν από τότε ανακοινωθεί. Ήρθανε οι δεσμοί, ε. Πάμε τώρα τεχνικά να δούμε κλιμάκια. Γιατί τα τεχνικά κλιμάκια. Είχα ξεκινήσει προηγουμένως να σας ρωτήσω και λέω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι αρισκόμαστε στο να βάζουμε κάποιους τίτλους. Έχουμε χαρακτηρίσει μάχη των εργασιακών, αλλά νομίζω και η κυβέρνηση το έχει πει αυτό το πράγμα, ότι θα δοθεί μια μάχη. Το θέμα είναι λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι μας ζητάνε. Και μέχρι πού θα φτάσουμε στο σημείο εμείς κάτι να δώσουμε. Διότι εδώ ζητάνε ομαδικές απολύσεις, ζητάνε να μην υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για να τα δούμε ένα-ένα. Τι έχουμε να δώσουμε και τι έχουμε να πάρουμε. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτή η μάχη για τα εργασιακά και δεν είναι μόνο αυτή η μάχη που δίνεται τώρα που είναι κορυφαία μάχη εν πάση περιπτώσει με τους θεσμούς για την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών. Είναι μια μάχη με την καθημερινότητα της γαλέρας των εργασιακών, εν πάση περιπτώσει όμως. Για μας κλειδί στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης είναι η επαναρρύθμιση, επανακατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η επικυριαρχία των κλαδικών συμβάσεων στις επιχειρησιακές. Θέλω να πω ότι η επικυριαρχία της ευνοϊκότητας της ρύθμισης κτλ. Είναι κρίσιμα μεγέθη τα οποία βεβαίως καταλύθηκαν την περίοδο την προηγούμενη και ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Ας πούμε, υπάρχει μια διαστροφή στο πώς καθορίζονται οι εργασιακές σχέσεις όταν δεν επιτρέπεται στους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματευτούν και τα πάντα ορίζει ο κάθε φορά υπουργός εργασίας, όπως έγινε με το κατώτατο μισθό. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα και θα αλλάξει τελείως την εικόνα στο πεδίο της αγοράς εργασίας. Αυτό για μας είναι ένα μείζον θέμα. Και τι λένε οι θεσμοί? Είναι μείζον θέμα. Κοιτάξτε τώρα, αλλιώς, το θέμα είναι με τους θεσμούς υπάρχει το εξής. Ναι. Οι θεσμοί έρχονται εδώ, κυρίως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και προτείνει μια σειρά από προτάσεις, χωρίς να παίρνει υπόψη του την πραγματικότητα που ισχύει στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο απόλυτο. Ας πούμε όμως για την Ελλάδα, διότι εδώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας καθορίστηκαν από αυτές τις ίδιες προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπό το πρόσχημα της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας και είδατε τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι έμειναν. Οι επιχειρήσεις έχουν τεράστια προβλήματα σε σχέση με την ίδια ανταγωνιστικότητα με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών.
Έχουμε μετρήσει πια και έχουμε συγκεκριμένους δείκτες ότι οι επιχειρήσεις που δεν εφάρμοσαν τις τότε μνημονιακές πολιτικές πάνε σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, με τις εργασιακές σχέσεις, έχουν μια ανωδική πορεία. Όσες εφάρμοσαν αυτά τα πεδία των πολιτικών είναι σε κατάσταση μεγάλης φθοράς. Το δεύτερο, δεν υπάρχει κανένα ενωσιακό δίκαιο το οποίο να υποστηρίζει την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Κανένα. Δεν υπάρχει πουθενά όλη αυτή η φιλολογία που γίνεται για την επαναφορά ή την επιτροπή του lockout. Άλλα πράγματα αυτά που καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις. Το πόρισμα της επιτροπής των εμπειρογνώμων είναι ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης. Προφανώς και είναι και αυτό το πόρισμα που δεν είναι εμπειρογνώμονες που τοποθετήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κοινοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που τοποθετήθηκαν και από τους θεσμούς και από εμάς. Να καταλάβουμε όμως αυτό το σημείο κάτι. Παρακαλώ. Την πρόταση που λέει ότι μπορεί να υπάρξει ευελιξία στους μισθούς, στο ωράριο. Με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικάτων, είναι ένα πράγμα που το συζητάτε. Κοιτάξτε, καταρχήν ευελιξία στην αγορά εργασίας υπάρχει και είναι ξεχαρβαλωμένο το σύστημα της ευελιξίας. Δηλαδή, εκεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά εργασίας είναι πρώτον η αδήλωτη για την οποία το δούνο του δεν λέει κουβέντα. Η αδήλωτη, η μισοπληρωμένη εργασία. Άρα, τι συλλογικές συμβάσεις τότε. Αυτό δηλαδή, το ζήτημα. Από τη μια μεριά λέμε συλλογικές συμβάσεις κεντρικά. Από την άλλη μεριά λέμε όμως ότι να δούμε και αν υπάρχουν ελαστικές μορφές, να δούμε τι μισθούς θα παίρνουν τότε. Όχι, όχι. Ξέρετε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό το να μιλήσουμε για το συνδυασμό της κατοχύρωσης των ελεύθερων διαπραγματεύσεων και από την άλλη μεριά να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τόσο πολύ το ελεκτικό σώμα, το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθέσεως Εργασίας, που να μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή αυτών των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, όταν σε ένα κλάδο, μια κλαδική συλλογική σύμβαση λέει ότι θα έχεις τόσο μισθό και τόσες ώρες εργασίας και τα λοιπά, αυτό πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία ελέγχου. Άρα, υπάρχει ένα θέμα λοιπόν κατοχύρωσης σε επίπεδο νομοθετικό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πια μια δική μας δουλειά που εκεί θα φανούμε αν είμαστε αξιόπιστοι ή ανεξιόπιστοι, αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς και το επιβάλλουμε. Πάντως, οι έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα, θα έλεγα. Κοιτάξτε, απογοητευτικά στο σχέση με τη μαύρη εργασία. Στο τι αποτυπώνεται. Στο τι αποτυπώνεται, λέτε. Ναι, όντως. Ξέρετε, σε ένα πεδίο το οποίο δεν υπάρχει αυθαιρεσία ή ασυδοσία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε μια διαδικασία συστηματικού έλεγχου. Εμείς τώρα με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας θα μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να κάνουμε στοχευμένους ελέγχους και να βλέπουμε πού, τι γίνεται και πώς στον χώρο της αγοράς και να παρεμβαίνουμε στοχευμένα. Να σας πω ένα πράγμα. Εμείς προχτές ανακοινώσαμε δύο σκληρά μέτρα για δύο επιχειρήσεις, δύο χώρους εργασίας, εν πάση περιπτώσει, ναι, που παρουσίασαν μια ακραία παραβατικότητα. Ένα, η ΕΛΠΑ. Κατασχέσαμε τα σήματά της για χρέη προς το ΙΚΑ περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ. Στους εργαζόμενους 10 εκατομμύρια ευρώ. Το παλεύουμε ένα χρόνο τώρα να μπορέσουμε να φέρουμε σε μια ισορροπία το σύστημα γιατί σκεφτόμαστε στους εργαζόμενους. Αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το στείλαμε στον εισαγγελέα. Το δεύτερο θέμα και κυρίως κατάσχεση σημαίνει ότι εσύ μπορείς αύριο, σαν ΙΚΑ, γιατί αυτό ήταν ο φορέας που έκανε την κατάσχεση, όταν τελειώσει η ιστορία με τα ασφαλιστικά μέτρα, να εκπληστηριάσεις το σήμα. Και το σήμα είναι πολύ ακριβό της ΕΛΠΑ, ξέρετε. Το δεύτερο ήταν αυτή η απίθανη ιστορία με τη Softex, την οποία η μητρική εταιρεία, η πολυεθνική, την έριξε στα βράχια, ενώ ήταν μια πάρα πολύ υγιής και βιώσιμη επιχείρηση, και έφυγε με χρέη 25 εκατομμύρια ευρώ στο ΙΚΑ. Και είχε το θράσος να τολμήσει να πάει να πουλήσει το σήμα σε κάποιον άλλον επενδυτή. Και τα χρέη στο δημόσιο και τα χρέη στο ΙΚΑ τι θα γινόντουσαν. Και εκεί λοιπόν κατασχέσαμε. Προφανώς κατασχέσαμε λοιπόν το σήμα της Softex, που πάλι με την ίδια διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το ΙΚΑ, το δημόσιο, η εφορία να διασφαλίσει τα λεφτά του Έλληνε φορολογούμενου. Εσείς αναφέρετε τώρα δύο μεγάλες. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Αλλά αν πάτε σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο να δείτε τι γίνεται ή στον χώρο του υψητισμού, τα πράγματα είναι απογοητευτικά. Τα μηνύματα δηλαδή που έρχονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, ο οποίος λέει, τι να κάνω, εδώ μου λέει, δεν έχω που δεν έχω δουλειά. Μου τυχαίνει και ένα μεροκάματο, εγώ τι να πάω να κάνω, να πάω να καταγγείλω τον εργοδότη. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου από την πλευρά της πολιτείας, ώστε να μην αναγκάζεται... Να μην πέφτει το βάρος στον εργαζόμενο. Και είναι εντυπωσιακό ότι και η κυρία Χτσόγλου, που χθες στη συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι είναι βασική μας προτεραιότητα το θέμα να αντιμετωπίσουμε αυτό. 6 δις το χρόνο χάνουμε. 6 δις το χρόνο. Αυτός ο περίφημος οδικός χάρτης, τέλος πάντων, που λέτε ότι θα τον βάλετε μπροστά, τι περιλαμβάνετε, τι έχετε σκεφτεί, πώς θα πάει. Σας λέω, το πρώτο και μείζον, το maximum εργαλείο το οποίο βάζουμε μπροστά τώρα είναι η λειτουργία, η παραγωγική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Πώς θα λειτουργεί αυτό. Όσο και αν ακούγεται τεχνοκρατικό κτλ., είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, γιατί μέσα σε αυτό εγγράφονται, είναι υποχρεωμένο από τον νόμο, ναι, εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας με όλα τα στοιχεία των εργασιακών σχέσεων σε σχέση με τον κάθε εργαζόμενο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε δείκτες
που υπάρχουν στο σύστημα, οι οποίοι αναδεικνύουν κάθε φορά το που εντοπίζεται μια σχετική παραβατικότητα, για να μπορούν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ΣΕΠΕ να παρεμβαίνουν στοχευμένα και να μην γυρνάνε τη γειτονιά και να βάζουν πρόσωπα δεξιά και αριστερά απλώς, αλλά να πηγαίνουν στοχευμένα σε κλάδους οι οποίοι παρουσιάζουν παραβατικότητα. Παράδειγμα, ξενοδοχεία που πολύ σωστά είπατε. Στα ξενοδοχεία, ακριβώς επειδή επικυριαρχούν επιχειρησιακές σήμερα των κλαδικών, παρότι υπάρχει κλαδική σύμβαση που έχει κατώτατο μισθό 761. Με τις επιχειρησιακές ξέρετε τι γίνεται. Σωματεία που γίνονται σφραγίδα σωματεία μόνο και μόνο. Με τον θείο και τη θεία του ξενοδόχου κτλ. Κάνανε λοιπόν στην Κρήτη. Έλεος. Σπάσανε τα εργοδοτικά σωματεία για να μην υποχρεούνται στην εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έγινε αυτό και παρεμβήκαμε και με μια μεγάλη επιτυχία κιόλας. Κάνανε καταχρηστικά ενός προσώπων και βάλανε κατώτατο μισθό 586. Αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή να μην μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει σε μια κοινωνία που πρέπει να υπάρχουν κανόνες και αρχές. Και αυτό θα το εφαρμόσουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Το ίδιο και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ. Παρακαλώ. Γιατί είναι η ώρα 9. Έχει πάει 9 και 2 βέβαια. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε. Μετά συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάλι εδώ είναι ο κ. Νεφελούδης και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου. Κυρία Χτσιόγλου είπε ότι χρειάζεται εξορθολογισμό, λέει, για κάποιες διορθώσεις. Εξορθολογισμό να πάρω υπόψη μου, στην ανησυχία μου, γι' αυτό το λέω, να πάρω υπόψη μου και το ότι όλο αυτό το διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρήγμα στο κοινό μέτωπο των εταίρων στο εσωτερικό. Δηλαδή ο ΣΕΒ έχει βάλει σοβαρά ζητήματα. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε σε σχέση με το κοινό μέτωπο. Ο καθένας έβαλε την υπογραφή του σε ένα κείμενο. Και ο ΣΕΒ και η ΓΕΣΕ και οι άλλοι εργοδοτικοί φορείς. Αυτή η υπογραφή ισχύει, δεν έχει από κανέναν αναιρεθεί, ασχέτως με το τι λέγεται κατά καιρούς στο δελτίο, το μηνιαίο δελτίο του ΣΕΒ. Εντάξει. Άρα είναι ένα δεδομένο. Το ότι πρέπει να μιλήσουμε για έναν εξυγχρονισμό του συνδικαλιστικού νόμου, αυτό είναι δεδομένο λόγω του ότι καταρχήν ο νόμος ο συνδικαλιστικός που ισχύει είναι το 84. Παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε συνέχεια θέματα εμείς στο Υπουργείο Εργασίας. Για κατεύθυνση έχει το ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είπε η κυρία Αξιόγλου πολύ σωστά ότι μιλάμε στην κατεύθυνση του εξυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού. Δηλαδή, να μην ανησυχούν οι συνδικαλιστές και τα συνδικάτα ότι θα πάμε να κάνουμε πράγματα που είχαν στο μυαλό τους μια σειρά εκπρόσωποι παλαιότερων κυβερνήσεων. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα, τη συνδικαλιστική ελευθερία και την τάξη στον χώρο αυτό. Εντάξει, για να μην υπάρχουν παρενέργειες. Παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο. Αυτό ήθελα να σας πω. Ένα παράδειγμα. Έχουμε κάποια στοιχεία. Το οποίο δεν το φαντάζεται κανείς. Ο συνδικαλιστικός νόμος κατοχυρώνει, προβλέπει, υπερασπίζεται την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, εγγράφων, εντύπων από τη μεριά των συνδικάτων προς τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται. Δεν είχε τότε υπάρξει το διαδίκτυο. Άρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου εκμεταλλευόμενοι οι εργοδότες ότι δεν υπάρχει αναφορά ρητή σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου, του ίντερνετ, δεν επιτρέπουν στα συνδικάτα πολλές φορές να χρησιμοποιούν τους σερβερς των εταιριών, κυρίως στον τραπεζικό χώρο σημαίνει αυτό το πράγμα, για να μπορούν να ενημερώνουν τους αν θέλετε, τα μέλη των συνδικάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Πρέπει να αναρρυθμιστεί αυτό. Πρέπει να δούμε μερικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις άδειες κτλ. Αυτά είναι δευτερεύουσα σημασία. Αυτά το κυρίαρχο. Κύριε Νεφελούδη, όλα αυτά που μας λέτε δεν είναι δευτερεύουσα σημασία. Το θέμα είναι το εξής. Μήπως μπει από την πίσω πόρτα νόμος που να λέει ότι για να απεργήσει ο άλλος, αν δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα ποσοστό εργαζομένων που να συμμετέχει σε μια συνέλευση και να ψηφίζει προς αυτή την κατεύθυνση, να απαγορεύεται η απεργία. Κοιτάξτε, εδώ δεν, από εμάς τέτοια πράγματα μην τα περιμένετε. Ο στόχος μας είναι να μπορέσει το συνδικαλιστικό κίνημα και να ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί και να είναι και καθολική συμμετοχή. Είναι νομίζω αυτονόητο αίτημα όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι όσο πιο δυνατόν καθολική συμμετοχή των εργαζόμενων σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό δεν γίνεται δια νόμου ούτε διοικητικά. Είναι θέμα, αν θέλετε, χειραφέτησης, συνειδητοποίησης και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας. Προφανώς. Αν εγώ, για παράδειγμα, είμαι κακός συνδικαλιστής και δεν μπορώ να πείσω. Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα την τρομοκρατία. Δεν μπορεί να πει στον εργαζόμενο ότι πρέπει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Αυτό δεν θα ρυθμιστεί με καμία διοικητική πράξη. Έτσι, μην συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι σε σχέση με την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ ότι ανεβάζει την πραγματική ενέργεια στο 30,8% και λέει ότι παραμένει βεβαίως και αμύωτη η μακροχρόνια ανεργία. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι πάνω από 800.000 άνθρωποι παραμένουν. Δυστυχώς αυτό το ποσοστό δεν κατεβαίνει η μακροχρόνια ανέργεια. Μα προφανώς αυτό είναι καταρχήν να κάνουμε μια παραδοχή. Να δούμε με τι στοιχεία και δείκτες συζητάμε, γιατί και εγώ μπορώ να κάνω την εκτίμηση ότι παλαιότερα ήταν 40% ανεργία, αλλά δεν μπορώ να το τεκμηριώσω με αξιόπιστα στοιχεία. Γι' αυτό έχουμε παραδεχτεί όλοι μας λοιπόν ότι υπάρχει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία δίνει τα δεδομένα τα συγκεκριμένα.
Με βάση τα δεδομένα αυτά έχουμε μια μικρή μείωση. Απογοητευτικό το ποσοστό, αλλά από όλα αυτά μια μικρή μείωση της ανεργίας και μια ανοίξης απασχόλησης, με πολύ επικίνδυνα χαρακτηριστικά όμως τη μορφή της απασχόλησης του ίδιου. Ελαστικές μορφές και ελαστικές μορφές, μερική απασχόληση, πράγμα που πρέπει και εμείς να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, θέλω να πω το, να δείτε την κίνηση των αριθμών όμως. Τον Οκτώβριο, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου μας έδιναν πολύ μεγάλη αύξηση της απασχόλησης. Και μάλιστα αύξηση της μερικής απασχόλησης, της απασχόλησης ορισμένου χρόνου κιόλας. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι επαναπροσλήφθηκαν από τα φροντιστήρια οι καθηγητές των φροντιστηρίων, οι οποίοι, τι συμβαίνει συνήθως, απολύονται το καλοκαίρι, μπαίνουν τα μειονεργίες και ξαναπροσλαμβάνονται. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά πρέπει να τα δει κανείς με τη σχετικότητά τους. Το μείζον θέμα βεβαίως είναι ότι δεν μπορούμε να συζητάμε, όχι υπερήφανοι, όχι πρέπει να έχουμε. Το μείζον θέμα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι η ανεργία, το οποίο έχουμε την υποχρέωση όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς έχουμε πάρει μια δέσμη πρωτοβουλειών που αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης σε πάρα πολλούς τομείς, και όχι μόνο τη ροή της απασχόλησης σε σχέση με την κοινοφελή εργασία κτλ., τα οποία δεν είναι ενεργητικές πολιτικές. Εντάξει. Και το δεύτερο, προσπαθούμε να δώσουμε βάρος, και αυτό κάνουμε, και από εδώ καλό και τις επιχειρήσεις που εντοπίζουν ότι έχουν προβλήματα, όταν έχουν προβλήματα, να μην απευθύνονται στα συνήθη θύματα που είναι οι εργαζόμενοι, να έρχονται στο Υπουργείο για να βρίσκουμε τρόπους ενίσχυσης της αναδιάρθρωσής τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα που δημιουργούν θέματα σε σχέση με τη σχέση με τους εργαζόμενους. Κύριε Νεφέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Τη συμπαράστασή σας.